Γεια σας ομορφιές μου και welcome to my channel again. Είμαι η Μπέλα Μέρη και είμαι πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι Μάιο μήνα μας ήρθανε πάρα πολύ νωρίς οι ζέστες και εγώ δεν τον μπορώ λίγο αυτό. Σήμερα όμως παρόλα αυτά έχουμε συννεφιά εδώ στην Αθήνα και μπορώ να σου πω ότι ήταν μια τέλεια ημέρα για να κάνεις το μακιγιάζ. Εγώ με τον υδρότα και γενικά όλο το καλοκαίρι δεν τα πάω πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κοριτσάρες μου και αγόρια μου, σήμερα σας έχω ετοιμάσει ένα βίντεο όπως βλέπετε και στον τίτλο με την προετοιμασία. Αλλά και την ανυδάτωση για κάθε τύπου επιδερμίδας. Ύστερα που λέτε και με αφορμή που καθόμουν προχθές στο σαλόνι μου με την κόρη μου και έβλεπα τα παλιά μου βίντεο, έπεσε προς παρακολούθησή μου ένα βίντεο πώς να επιλέξετε που σας είχα κάνει, πώς να επιλέξετε σωστά ένα foundation. Οπότε αν δεν το έχετε δει, είμαι ακόμα επί Maria's Beauty Nails. Μετά εξάλλου ήρθε το Bella Mary. Αν θέλετε θα σας το έχω εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην ακούγομαι καλά και αν θέλετε μπορείτε, αν δεν το καταλάβετε, αν θέλετε μπορείτε να μου το γράψετε κάτω να το επαναλάβουμε. Σε αυτό το βίντεο όμως, επειδή πολλά κορίτσια μου έχετε στείλει και μου έχετε πει «Μαρία, το έχω πάρει αυτό που μου είπες, αλλά εμένα δεν μου έκατσε καλά». Ναι, μπορεί εμένα να μου έκατσε καλά γιατί έχω διαφορετικό τύπο δέρματος από σένα που το πήρες, αλλά υπάρχουν και περιοχές οι οποίες ξέρω εγώ δεν μπορείς να το βάλεις αυτό το προϊόν. Όπως και εγώ έχω ένα προϊόν τύπου φαρσάλι, primer. Συγκεκριμένα, εκείνο το ροζ, το τσιχλοφουσκέ, εμένα για τον συγκεκριμένο λόγο που θα σου πω μετά, κατάλαβα ότι έτσι πως το έβαζα ήταν λογικό να μου βγάλει λιπαρότητα. Οπότε αυτό είναι το θέμα μας. Αν σου αρέσει κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι, μέχρι να πες και το intro φυσικά, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχάς και αρχικά, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Έχω να σας πω ότι όλοι οι τύποι του δέρματος θέλουν προετοιμασία και όλοι οι τύποι του δέρματος θέλουν ενυδάτωση. Όμως, πριν να το κάνετε εσείς χειρονακτικά, εγώ έχω να σας προτείνω ότι όλα τα δέρματα θέλουν συχνή επίσκεψη στην αισθητικό. Όταν τα πάρουμε έτσι, έχουμε ουσιαστικά 6 τύπους δέρματος. Έχουμε τα κανονικά, έχουμε τα μεικτά, έχουμε τα λίπαρα, έχουμε τα ξηρά, έχουμε τα ευαίσθητα και τα όρημα. Έχω μαζέψει κάποιες σημειώσεις μπορώ να σου πω και βάσει και με την αισθητικό αλλά και με τη δικιά μου την εμπειρία ως αισθητικό, αλλά πάντα παίρνουμε και μια δεύτερη γνώμη γιατί εγώ την αισθητικό μου την εμπιστεύομαι. Λοιπόν, έχω να σου πω αρχικά ότι η επίσκεψη στην αισθητικό όσον αφορά τα κανονικά δέρματα είναι 2 φορές το χρόνο. Στα μεικτά είναι 3-4 φορές το χρόνο. Στα ξηρά, μία φορά το χρόνο, αλλά όταν όμως, επειδή δεν μπορείς συνέχεια να πηγαίνεις στην αισθητικό, θα πρέπει να κάνεις πάρα πολλές ενυδατώσεις, τουλάχιστον το μήνα κάθε μέρα. Να μην παραλείψεις δηλαδή το δέρμα σου, να υπάρχει αυτή η ξηρότητα. Εξάλλου, το ξηρό το δέρμα, ό,τι και να του βάλεις, όσον αφορά προϊόντα ενυδάτωσης, τα ρουφάει, οπότε πρέπει να είμαστε συνεπείς σε κάτι τέτοια δέρματα. Εννοείται ότι όλοι οι τύποι του δέρματος παίρνουν και peeling και μάσκες και iPads, τα πάντα. Λοιπόν, πάμε στα λιπαρά τώρα. Στα λιπαρά χρειάζεται 3 με 5 φορές το χρόνο, ειδικά όταν έχουμε πάρα πολλά σπυράκια, χωρίς ατμό, με στόχο την ενυδάτωση. Στα ευαίσθητα δέρματα θέλουμε κάθε δίμηνο, γιατί τα ευαίσθητα δέρματα, όπως το λέει και η λέξη, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και δεν θέλει πολλά, και λογικό είναι να πάρεις μία γνώμη του αισθητικού. Στα όρημα τώρα δέρματα, έχω να σου πω ότι δεν χρειάζεται καθορισμός, αλλά θα πρέπει να κάνεις θεραπείες, συνεδρίες, ανάλογα με το τι τύπο δέρμα υπάρχει στην όρημη ηλικία, γιατί υπάρχουν κάποιες όρημες ηλικίες οι οποίες είναι πάρα πολύ λιπαρές. Μετά από συζήτηση με την αισθητικό, μπορεί αυτή να σου πει και να σου καθορίσει πόσες φορές θα πηγαίνεις συχνότητα. Συνήθως στα όρημα δέρματα γίνεται καθαρισμός στη μύτη γιατί έχουμε πολλά μαύρα στίγματα. Η συχνότητα έχει να κάνει με τι ανάγκες του δέρματος υπάρχει στην όρημα επιδερμίδα και ανάλογα τι θα σου πει και ο αισθητικός. Πάμε τώρα, αφού τελειώσαμε με το μέρος του αισθητικού, που για μένα είναι το πρώτο, γιατί ό,τι και να κάνεις, όπως και να προσέξεις τον εαυτό σου, ένας βαθύ καθαρισμός είναι πάντα απαραίτητος και καλό θα είναι να μην το αμελούμε. Και όταν θα πας εσύ στο σπίτι σου, θα κάνεις το peeling σου, θα κάνεις τις μάσκες και εκεί μπορώ να σας κάνω ένα βίντεο και να σας ψάξω και να σας πω ότι ανάλογα με τον κάθε τύπο του δέρματος μπορείς να
χρησιμοποιήσεις τα συγκεκριμένα προϊόντα. Και τώρα πάμε στην προετοιμασία. Αυτή η προετοιμασία που θα σας πω έχει να κάνει με όλους τους τύπους του δέρματος, αλλά όταν έχω κάποια τυπάκια για κάποια συγκεκριμένα θα σας τα πω. Έχω να σας πω όμως ότι εσείς που παντρεύεστε και θέλετε, εννοείται, ένα βαθύ καθαρισμό, κατ' εμέ, καλό θα είναι να το κάνετε την προηγούμενη εβδομάδα, για να μην υπάρχει καμιά έκρηξη από το δέρμα σας. Εννοείται ότι θα υπάρξουν κοκκινίλες από το σμίγμα, από τα μαύρα στίγματα. Οπότε καλό θα είναι να κάνετε την προετοιμασία μια εβδομάδα πριν, για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή. Όλοι οι τύποι του δέρματος θέλουν και την προετοιμασία και την κατάλληλη ενυδάτωση. Και ο λόγος αυτός είναι για να κάτσει καλύτερα το προϊόν. Και αυτό είναι foundation ή το primer, ώστε να μην σας βγει λιπαρότητα μετά, μη σας λιώσει το μακιγιάζ και τρέχετε και δεν φτάνετε. Θα ξεκινήσω με ένα μισελέν νεράκι. Όλο το πρόσωπο και τα μάτια αλλά και το λαιμό. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγω τους σπόρους και έτσι προετοιμάζω την επιδερμίδα μου να κάνει ουσιαστικά έναν καθαρισμό καλό, οπότε να έρθει και το επόμενο προϊόν. Στα ξηρά μπορώ να σου πω ότι αν δεν θέλεις να χρησιμοποιήσεις κάποιο μισελέν, υπάρχει γαλάκτωμα το οποίο ουσιαστικά κάνεις το ντεμακιγιάζ σου, γιατί η ξηρή επιδερμίδα θέλει φουλ ενυδάτωση. Οπότε, αν δεν θες να χρησιμοποιήσεις μισελέν, μπορείς να χρησιμοποιείς γαλάκτωμα. Όσον αφορά τώρα τα ευαίσθητα δέρματα, έχω να σου πω ότι επειδή είναι ευαίσθητο το δέρμα, καλό είναι να χρησιμοποιείς κάποιο ήπιο γαλάκτωμα, χωρίς αρώματα, χωρίς αλκοόλες, χωρίς συνοπνεύματα, χωρίς τίποτα ουσιαστικά, και με ιαματικό νερό ακόμα καλύτερα, γιατί όλα αυτά έχουν συντηρητικά και όπως καταλαβαίνεις όλα αυτά δίνουν, ρε παιδί μου, μπαμ! Και ακόμα το ερεθίζουν περισσότερο το δέρμα. Και όταν θα καθαρίσεις το πρόσωπό σου, δεν θέλουμε ζεστό νερό, αλλά θέλουμε χλιαρό νερό, γιατί ακόμα και το νερό φέρνει προβλήματα. Έχω να σου πω ότι στα ευαίσθητα δέρματα θα προτιμάμε προϊόντα για μακιγιάζ με stick μορφή, δηλαδή είναι σε συμπαγή μορφή, γιατί όλα τα οποία έχουν νερό μέσα, να ξέρεις ότι το νερό έχει βακτηρίδια και αυτό δεν το θέλουμε στα ευαίσθητα δέρματα. Λοιπόν, έχουμε ξεφύγει τώρα, έχουμε πάει λίγο και στα προϊόντα μακιγιάζ και κάθε... Όχι, εγώ είμαι εδώ να σας κάνω την προετοιμασία. Λοιπόν, αφού έχουμε τελειώσει το μισελέν και το γαλάκτωμα ανάλογα με το τύπο της επιδερμίδας, πάμε στην τονωτική λοσιόν. Η τονωτική λοσιόν, κορίτσια μου, είναι απαραίτητη. Απαραίτητη μετά και από peeling και από μάσκα, γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε όταν κάνουμε μισελέρ ή peeling? Ανοίγουμε τους πόρους και εμείς τώρα θέλουμε να τους κλείσουμε και θέλουμε και μια φρεσκάδα και μια τόνωση. Άρα με το που κάνουμε το μισελέρ βάζουμε με δίσκους ντε μακιγιάζ λοσιόν, μια τονιτική λοσιόν που θα μας φέρει και θα μας επαναφέρει το pH μας. Υπάρχει όμως ένα τυπάκι εδώ, υπάρχουν κάποιες λοσιόν οι οποίες τις ζούζουν στα ματάκια μας. Οπότε κατά με θα σας πρότεινα να πάρετε και άλλη μία λοσιόν όσον αφορά τα μάτια, γιατί εγώ την πάτησα και δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Ακόμα θυμάμαι το τσούξιμο. Όταν θα πηγαίνετε από το ένα προϊόν στο άλλο, θα περιμένετε να απορροφηθεί ώστε να είσαστε έτοιμοι να δεχτεί η επιδερμίδα σας το άλλο το προϊόν. Λοιπόν, αφού έχει απορροφηθεί η λοσιόν, πάμε στο σέρουμ ή αλλιώς ορό. Τρεις ηλικίες σας συστήνω το σέρουμ γιατί είναι πυκτό και σας συστήνω σέρουμ με υαλουρονικό οξύ. Ενώ ο ορός είναι λίγο πιο thin, είναι για νεανικές επιδερμίδες. Μετά σειρά, εννοείται ότι καταλάβατε τόσο ώρα ότι μετά την λοσιόν έχουμε πάει στο κομμάτι της ενυδάτωσης, έτσι, ξέχασα να σας το πω. Λοιπόν, μετά το σέρουμ είναι ενυδατική. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με τι τύπο δέρμα έχεις. Στο ξηρό, να ξέρετε, μια πάρα πολύ ωραία ενυδατική είναι από την Εμπριολίζε. Έτσι. Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνονται πάρα πολλά αυτά τα προϊόντα και μπορείτε να βλέπετε κάποια tutorial τα οποία τα παραλείπουν όλα αυτά τα βήματα. Όμως, καλό θα είναι ότι από τη στιγμή που θέλουμε μία μεγαλύτερη διάρκεια στο μακιγιάζ και να κάτσουν πολύ καλά τα προϊόντα, κατ' εμέ πρέπει να τα κάνεις. Εξάλλου, είναι πάρα πολύ διαφορετικά προϊόντα μεταξύ τους. Μπορεί να είναι όλα αυτά να σου προσφέρουν ενυδάτωση, αλλά άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, πάμε στην ενυδατική. Και μετά το σέρουμ βάζεις μία ενυδατική ανάλογα με τον τύπο του δέρματος και μετά μέχρι να πας στα μάτια βάζεις και ένα mist. Υπάρχουν κάποια mist
τα οποία είναι 2-1, Mist και Fix. Αυτό το ξέρω, είναι από τη Makeup Forever και είναι φανταστικό. Θα το βρείτε στα Sephora. Εσείς θα κρίνετε τι θέλει η επιδερμίδα και αν θέλετε όλο αυτό τον όγκο των προϊόντων. Εσείς πάντα θα κρίνετε. Εγώ απλά σας λέω πώς γίνεται μια σωστή ενυδάτωση. Λοιπόν, μετά την ενυδατική έχουμε τα Face Mist που μας προσφέρουν πάρα πολύ ωραία φρεσκάδα, μας προσφέρουν δροσιά, τα πάντα όλα. Αφού τελειώνουμε το Face Mist, πάμε τώρα στην περιοχή των ματιών. Κατευθείαν θα προτιμήσουμε να βάλουμε μια κρέμα για τα μάτια. Εδώ πάνω και εδώ κάτω. Με ταμποναριστές κινήσεις, όχι βίες κινήσεις, γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή. Μετά η περιοχή των χιλιών. Υπάρχουν κάποιες κρέμες οι οποίες είναι και για μάτια αλλά και για χείλη. Συγκεκριμένα εγώ χρησιμοποιώ της Lavin Rose, η οποία είναι φανταστική. Στην αρχή έλεγα άντε καλή τώρα θα βάλω εγώ κρέμα για τα χείλη. Κι όμως είναι φανταστική η συγκεκριμένη. Λοιπόν, όμως εννοείται ότι υπάρχει σαν πρώτο βήμα να κάνεις scrub χιλιών, το οποίο σε βοηθάει να φύγουν οι νεκρές στιβάδες, τα νεκρά κύτταρα και γενικά όλα τα ξεφλουδίσματα. Και εννοείται ότι μετά μπορείς να βάλεις την κρέμα χιλιών, αλλά υπάρχει και το lip conditioner, το οποίο είναι από τη MAC και όσες το έχετε δοκιμάσει μου έχετε πει πάρ' το, θα το πάρω. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν όσον αφορά τα χείλια μας είναι και ένα ενισχυμένο balm. Και τώρα πάμε στα primer, μεγάλη κατηγορία τα primer. Υπάρχουν απόψεις οι οποίες δίστανται σε αυτό το θέμα. Άλλοι λένε ότι το serum αντικαθιστά το primer και ότι το primer αντικαθιστά την ενυδατική. Και εγώ ήμουν σε αυτό το τρυπάκι και μπορώ να πω ότι δυσκολεύτηκα και λέω από τη στιγμή που το αντικαθιστά το serum γιατί βγαίνουν τόσο primer. Όμως έχω να σας πω ότι άλλοι λένε έτσι και άλλοι λένε και αυτή την άποψη που θα σου πω τώρα, ότι το serum και το primer είναι δύο διαφορετικά προϊόντα. Ναι μεν ενυδάτωση, αλλά δεν προσφέρουν μόνο ενυδάτωση, υπάρχουν και τα primer τα οποία είναι matte και θα τα πω τώρα συγκεκριμένα. Οπότε όπως υπάρχει ενυδατική, έτσι υπάρχει και το primer. Διαφορετικά προϊόντα, ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος, πάμε να αρχίσουμε να σας πω για τα primer. Αρχίζω πάντα με τα κανονικά τα δέρματα. Στα κανονικά τα δέρματα, όπως καταλαβαίνετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Δηλαδή, μαγιά σας που έχετε κανονικό δέρμα. Στα κανονικά δέρματα μπορείς, εννοείται, να χρησιμοποιήσεις το serum, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ενυδατική σου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα primer ενυδάτωσης. Μπορείς να μείνεις κιόλας στο serum και να είσαι κουκλίτσα. Πάμε στα λιπαρά. Προσέχτε τώρα, τα λιπαρά δέρματα είναι ιδιαίτερα δέρματα. Χρησιμοποιείς το σέρουμ σου, αλλά όχι ενυδατική. Με τίποτα, δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θα μας κάνει τίποτα η ενυδατική, ίσα ίσα που θα μας βγάλει έξτρα λιπαρότητα. Και εδώ όχι mist, οπότε είσαι στο σέρουμ και κατευθείαν πας σε ένα primer matte. Για να σου κλείσει τους πόρους, να κάτσει καλά το foundation και να υπάρχει matte, δηλαδή να μην βγάλει καθόλου λιπαρότητα. Δεν το θέλουμε αυτό, θα γίνουμε ρεζίλι. Στα μεικτά τα δέρματα, όπως είμαι και εγώ, εννοείται ότι θα βάλω serum και θα βάλω ένα ενυδατική μόνο σε αυτά εδώ πέρα τα σημεία, τα οποία είναι ξηρά, κανονικά, ανάλογα. Στο TAF μου όμως δεν θα βάλω ενυδατική, γιατί το TAF βγάζει την λιπαρότητα. Γι' αυτό εξάλλου είναι και το μεικτό το δέρμα. Στο TAF υπάρχει λιπαρότητα, εδώ μυτή, αλλά και εδώ στο πηγούνι, ενώ το άλλο είναι normal. Δεν θα βάλω εδώ πέρα ενυδατική και θα πάω στο primer και θα επιλέξω εδώ πέρα ένα primer ενυδατικό και εδώ πέρα θα επιλέξω ένα primer matte. Βασικά είναι ένας τύπος του δέρματος που το διαχειρίζομαι τοπικά. Και mist θα βάλω μόνο εδώ πέρα για έξτρα ενυδάτωση, όχι στο TAF. Νόμος. Ξηρό δέρμα. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, χαμός. Full ενυδάτωση. Της ενυδάτωσης εδώ πέρα. Εδώ πρέπει να κάνετε όλα τα βήματα. Serum ενυδατική, mist, primer ενυδάτωσης. Full ενυδάτωσης. Μιστεί το ότι καταλάβατε. Δηλαδή, ο ενυδάτωση της ενυδάτωσης. Στα ευαίσθητα, όπως σας είπα, δεν θέλει πολύ πράγμα εδώ πέρα στα ευαίσθητα. Με το σέρουμ σου, πεις ιαματικό νερό για την ενυδάτωσή σου, είναι πάρα πολύ ήπιο και μπορείς να βάλεις και μια ενυδατική για ευαίσθητα δέρματα.
όρημα δέρματα. Στα όρημα δέρματα έχει να κάνει τι δέρμα έχετε. Έχετε λιπαρό, έχετε μεικτό, ανάλογα. Σας είπα και πριν ότι όταν έχουμε λιπαρό, αποφεύγουμε τα primer ενυδάτωσης, βάζουμε παντού primer matte και όχι ενυδατικές. Αν έχουμε τώρα μεικτό, τοπικά πάντα μόνο ενυδατικά primer και στο TAF μόνο primer matte. Αυτό ήταν το βίντεο, φιλενάδα. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι. Πιστεύω ότι σε έχω ενημερώσει, πιστεύω να κατάλαβες πάνω κάτω πώς διαχειριζόμαστε τα προϊόντα ανάλογα με το τύπο του δέρματος και μπορείς, εννοείται, να πας να δεις και το βίντεό μου πώς να επιλέξεις ένα σωστό foundation ανάλογα με το τύπο του δέρματος. Κάποια foundation είναι oil free, είναι με βάση στο νερό, τα λιπαρά θέλουν matte αποτέλεσμα και. Αν σας άρεσε, σας περιμένω στα σχόλια. Εννοείται, για ό,τι απορία είμαι εδώ και έχω να σας πω και να σας αποκαλύψω, γιατί ακόμα στο Instagram δεν το έχω πει, ότι επειδή το έχω δει λίγο πάρα πολύ σοβαρά τον τελευταίο καιρό, γιατί παρακολουθώ κάποια σεμινάρια μακιγιάζ, σκέφτομαι από το Σεπτέμβριο να ξεκινήσω κι εγώ που λέτε ξανά μακιγιάζ, για να έτσι να κάνω μια, για να κάνω ένα upgrade στις γνώσεις μου. Τώρα αυτό θα είναι μετεκπαιδευτικό, επειδή ξέρω κάποια πράγματα, θα δείξει. Πάντως εγώ αυτό που ξέρω, ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα ξαναρχίσω πάλι μαθήματα, γιατί όσο ζω μαθαίνω, οπότε θα σας έχω ενήμερους για τα πάντα όλα. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να είσαστε πολύ καλά και να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά! Μουά.